Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Απόψε έχουμε ένα θεωρητικό vlog με τίτλο «Λάθη και λαθάκια. Πόσες ευκαιρίες δίνουμε στους ανθρώπους». Δεν έχω κάποια ιστορία να πω, να διαβάσω, ούτε να διηγηθώ. Είμαι σίγουρη ότι ο καθένας από εμάς που θα παρακολουθήσει αυτό το ζήτημα, αυτή τη συζήτηση, θα έχει στο μυαλό του διάφορα παραδείγματα. Από ανθρώπους με τους οποίους ήρθαμε κοντά, είτε σε μια φιλική σχέση, είτε σε μια σχέση συνεργασίας, είτε σε μια ερωτική σχέση, είτε ακόμη και σε μια οικογενειακή σχέση, συγγενική σχέση. Και κάποια στιγμή, μετά από το δις εξαμαρτίνου κανδροσοφού, το τρεις εξαμαρτίνου γυναικός σοφής, το τετράκις εξαμαρτίνου ουκανδρος σοφού κλπ. Κλπ. Αποφασίσαμε κάποια στιγμή ότι φτάνει πλέον. Αυτός ο άνθρωπος μας έχει αποδείξει και με το παραπάνω ότι δεν είναι ουσιαστικά αγαπητικός προς εμάς και αποφασίζουμε σε κάποιο λάθος, είτε στο δεύτερο, είτε στο τρίτο, στο τέταρτο, είτε στο πέμπτο, να πούμε φτάνει, ως εδώ ήταν. Πότε είναι εκείνη η στιγμή στην οποία οφείλουμε προς τον εαυτό μας και οφείλουμε προς τη ψυχική και σωματική μας υγεία να πούμε φτάνει, τελείωσε. Δεν έχει άλλη ευκαιρία. Πότε καταλαβαίνουμε ότι μία σχέση πρέπει να λήξει. Ή αν είναι συγγενική σχέση και πρώτου βαθμού να ανασταλεί για ένα διάστημα. Να μπουν όρια. Πότε φτάνουμε σε εκείνο το κέριο σημείο που είναι είτε εσύ είτε εγώ. Είτε θα σου κάνω το χατήρι να συνεχίσω να συναγελάζομαι μαζί σου προς ζημιά της υγείας μου, της ψυχικής και της σωματικής. Είτε θα κοιτάξω τον εαυτό μου ως οφείλω και θα σε αφήσω και σένα να κοιτάξεις το δικό σου εαυτό. Σε αυτό το κανάλι εδώ πέρα έχουμε ασχοληθεί ούκο λίγες φορές με τους τοξικούς ανθρώπους, με την τοξικότητα, με τους ναρκισιστές, με τους αδιάγνωστους, τους διαταραγμένους ανθρώπους δηλαδή που έχουν μία ή και περισσότερα ή και μπουκέτα διαταραχών προσωπικότητας και έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το πώς βάζουμε όρια, για το πώς αποξενώνουμε συνειδητά κάποιον άνθρωπο από τη ζωή μας που μας βλάπτει και για το ότι δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές όταν κόβουμε ένα γόρδιο δεσμό. Όσοι είστε σήμερα στη συμμετοχή, θα έχετε δει, ήδη βλέπω ότι έχει αρκετά views, το βίντεο που έχει ανέβει, που σας διαβάζω από το βιβλίο της Dr. Susan Forward, «Τοξικοί γονείς». Και σήμερα ήμασταν σε ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο, στο 11ο κεφάλαιο από το βιβλίο «Τοξικοί γονείς» του Dr. Susan Forward. Όσοι θέλετε να διαβάσετε το βιβλίο, είναι εξαιρετικό και το συστήνω ανεπιφύλακτα. Και επίσης υπάρχει, το διαβάζουμε και στη συμμετοχή. Διαβάσαμε το κεφάλαιο 11 σήμερα που μιλάει για την αρχή του αυτοπροσδιορισμού. Και αναφέρεται βεβαίως σε παιδιά τοξικών γονέων, τα οποία αποφασίζουν να αρχίσουν να αυτοπροσδιορίζονται. Το ίδιο ισχύει και για φίλους τοξικών φίλων, οι οποίοι όταν αποφασίσουν να αποκτήσουν την ελευθερία τους, αποφασίζουν στην ουσία να αυτοπροσδιοριστούν. Και λέει εδώ στη σελίδα 271, δεν είναι κακό να είστε εγωιστές που και που. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στις δυτικές κοινωνίες από την επικράτηση του χριστιανισμού και μετά, είναι το πρόβλημα που έχει να κάνει με τη συμπόνια, το compassion, τη συμπόνια, η οποία είναι μια πολύ σπουδαία αρετή του χριστιανισμού. Και φαίνεται ότι η αρετή της συμπόνιας, όταν την επιδιώκουμε αυτή την αρετή της συμπόνιας, της συμπάθειας ή της ενσυναίσθησης, όταν την επιδιώκουμε άκρητα και ως ύψιστη αρετή, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας και άλλα στοιχεία ουσιαστικά, τόσο για την επιβίωσή μας, όσο και για την εξέλιξή μας ως άνθρωποι, μπορεί να καταστεί αυτή η συμπόνια εξαιρετικά αυτοκαταστροφική. Επειδή προέρχομαι από ένα ιερατικό περιβάλλον και θεολογικό περιβάλλον, η αλήθεια είναι πως οι πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας μιλάνε πολλές φορές για την αρετή της διάκρισης. Και η αρετή της διάκρισης, έτσι όπως την καταλαβαίνω εγώ και όπως μπορούμε να πάρουμε όφελος από αυτή την αρετή της διάκρισης στη ψυχοεκπαίδευσή μας, είναι να μπορούμε να καταλαβαίνουμε πότε είναι καλή ιδέα να εξασκούμε την αρχή της συμπόνιας, σε ποιους είναι καλό να δείχνουμε συμπόνια, πώς να την επιδεικνύουμε αυτή τη συμπόνια και πώς η συμπόνια να μην έρθει σε ζημιά της δικής μας επιβίωσης, ευεξίας και εξέλιξης.
Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να αγαπάμε τους ανθρώπους. Και η αγάπη είναι ένα state of mind, μια κατάσταση του μυαλού και ένα emotional state και μια συναισθηματική κατάσταση, η οποία είναι ποθούμενη για όλους μας. Να νιώθουμε αγάπη, να αγαπάμε τους άλλους, να παίρνουμε αγάπη από τους άλλους. Και όντως πρόκειται για μια αρετή. Μια αρετή και ένα φτάσιμο. Η επιδίωξη αλλά και η επίτευξη της αγάπης ανάμεσα στους ανθρώπους. Όταν αγαπώ τον άλλον όμως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε αγαπώ, άρα σε αντέχω και σε ανέχομαι να συμπεριφέρεσαι με τρόπο που να με κακοποιείς, που να με καταπιέζεις, που να με βλάπτεις και να σου επιτρέπω να συνεχίσεις να το κάνεις επειδή σε αγαπώ. Πώς μπορείς να αγαπήσεις έναν άνθρωπο όταν δεν αγαπάς τον εαυτό του, τον εαυτό σου? Και ξαναπάω πίσω στη χριστιανική βιβλιοθήκη και παίρνω πάλι και από εκεί εντολές ή αρετές και λέει ο Χριστός, αγάπα τον πλησίον σου σε αυτόν. Να αγαπάς τον διπλανό σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Άρα απαραίτητη προϋπόθεση για να αγαπήσεις τον διπλανό σου είναι να αγαπάς τον εαυτό σου. Όταν όμως αφήνεις τον διπλανό σου να σε καταπατά, να σε κακοποιεί, να είναι τοξικός απέναντί σου, να σε καταπιέζει, να μην σε αφήνει να αναπνεύσεις τη δικιά σου τη ζωή, πώς αγαπάς τον εαυτό σου? Δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Άρα δεν αγαπάς ούτε και τον άλλο. Επειδή όταν σου επιτρέπω να με ταλαιπωρείς, όταν σου επιτρέπω να μου κατακόβεις την όποια ελευθερία μου, όταν σου επιτρέπω να ανακατεύεσαι μέσα στη ζωή μου, όταν σου επιτρέπω να βάζεις θκιάλαφα που λένε στην Κυπριακή διάλεκτο, θκιάλαφα σημαίνει εμπόδια. Όταν σου επιτρέπω να συνεχίζεις να βάζεις εμπόδια στη ζωή μου, να συνεχίζεις να ραδιουργείς και να απεργάζεσαι δολιότητες προκειμένου να με ελέγχεις, γιατί οι τοξικοί άνθρωποι αυτό κάνουν και οι ναρκισσιστές αυτό κάνουν και οι αδιάγνωστοι αυτό κάνουν. Επιδιώκουν τον έλεγχο επί των άλλων. Δεν έχουν δικιά τους ζωή, δεν έχουν πράγματα σημαντικά στη δικιά τους ζωή και οικειοποιούνται τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Προσκολούνται πάνω σε άλλους ανθρώπους σαν άλλες βδέλες που τους ρούφουν το αίμα και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αν εγώ σου επιτρέπω να συνεχίζεις να παρασιτήσεις συναισθηματικά, ψυχικά ή και οικονομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πάνω μου, τότε σημαίνει ότι δεν σε αγαπώ. Επειδή σου επιτρέπω και σου ανοίγω το δρόμο για να συνεχίσεις να είσαι ένας άνθρωπος κακοποιητικός προς τους άλλους που να μην αναλαμβάνεις την ευθύνη του δικού σου εαυτού. Το σ' αγαπώ δεν σημαίνει σ' αφήνω να κάνεις ό,τι σου καπνίσει και σ' αφήνω να αλωνίζεις τη δικιά μου ζωή. Το σ' αγαπώ μπορεί να σημαίνει ναι σε αγαπώ, ναι θέλω το καλό σου, όπως θέλω και το δικό μου καλό, και όπως δεν μου κάνει εμένα καλό να σε αφήσω να συνεχίσεις να μολύνεις τη ζωή μου και να μου κάνεις κακό, δεν είναι καλό και για σένα να σε αφήσω να συνεχίσεις να μου κάνεις κακό. Και ξέρετε, έρχεται κάποια στιγμή που ακόμα και εμείς οι γονείς χρειάζεται να βάλουμε όρια στα παιδιά μας. Στα παιδιά μας, τα οποία φυσικά εννοείται ότι τα αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί δεν είναι μόνο η συνειδητή επιλογή της αγάπης προς τα παιδιά μας, είναι και το ένστικτο της γονεϊκότητας και προς τα παιδιά που έχουμε γεννήσει και προς τα παιδιά που έχουμε υιοθετήσει. Δηλαδή από τη στιγμή που αποφασίζεις να είσαι ο γονέας ενός παιδιού, σημαίνει ότι ενεργοποιείς όλα τα ζωικά κατώτερα ένστικτα, τα οποία σε κάνουν να είσαι προσκολλημένος σε εκείνο το παιδί και να εξακολουθείς να θέλεις το καλό εκείνου του παιδιού, έστω και αν εκείνο το παιδί δράφει το καταστροφικά, ή αν εκείνο το παιδί χάσει το δρόμο του, ή αν εκείνο το παιδί άθελα του, ή από αφέλεια, ή από τρέλα της νεότητας, ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, συμπεριφέρεται με τρόπους που κακοποιεί το γονιό του. Ο γονιός που αγαπάει το παιδί του, οφείλει, όσο δύσκολο και αν του είναι, να βάζει όρια στο παιδί του. Οφείλει να αφήσει το παιδί του, και μιλάμε εννοείται για ενήλικα παιδιά, για παιδιά τα οποία δεν είναι κάτω των 18, για παιδιά τα οποία δεν εξαρτώνται οικονομικά από τους γονείς, για παιδιά τα οποία έχουν πάρει το δρόμο τους. Οφείλεις να αφήσεις τα παιδιά σου να απολαμβάνουν τις συνέπειες των πράξεων τους ως μια ίστατη πράξη αγάπης, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι για ένα διάστημα μπορεί να μην τους μιλάς ή να τους κόψεις κάποιες υπηρεσίες που τους προσέφερες ή να τους πεις «δεν μπορώ να σας προσέξω τα παιδιά σας κάθε μέρα για να πάτε στη δουλειά, εγώ έχω αφυπηρετήσει για παράδειγμα, είμαι συνταξιούχος, έχω
το χρονικό διάστημα επιτέλους για να πάω να καθίσω να κάνω ένα ήσυχο μπάνιο στη θάλασσα, να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ περισσότερο. Ναι γιέ μου, ναι κόρη μου, σ' αγαπάω, αγαπάω και τα παιδιά σου, αλλά δεν μπορώ να σου κάνω δωρεάν τον babysitter ή την babysitter. Μπορώ να βλέπω τα παιδιά μια φορά τη βδομάδα, για παράδειγμα, για 3 ώρες. Ναι, κάθε Παρασκευή απόγευμα ή κάθε Σάββατο βράδυ, ξέρω εγώ, τις ώρες που με βολεύει να έχω τα παιδιά εγώ, για να βγεις εσύ έξω με τον άντρα σου, με τη γυναίκα σου, να σου προσφέρω και εσένα αυτή τη δώρο, αλλά και να χαρώ και εγώ τα εγγόνια μου, αλλά δεν μπορώ, για παράδειγμα, να είμαι καθημερινά η οικονόμος ή ο οικονόμος του σπιτιού σου, να αναλαμβάνω όλες σου τις υποχρεώσεις, να σου πληρώνω τους λογαριασμούς σου, να σου μαγειρεύω, να σου πλένω, να σου καθαρίζω, να σου φροντίζω τα παιδιά σου για να κάνεις εσύ ζωάρα, γιατί συγγνώμη, έχω αφιπηρετήσει τώρα. Τόσα χρόνια δούλευα και είχα αναλάβει τις υποχρεώσεις μου έναντι στα παιδιά που γέννησα εγώ. Τώρα που γέννησες εσύ παιδιά, ανάλαβε τις υποχρεώσεις σου. Σκάσε και κολύμπα, όπως λέμε στο βιβλίο Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά. Ήθελες να κάνεις παιδιά, σκάσε και κολύμπα τώρα. Αυτό αναφέρεται, το ξαναλέω, στα παιδιά τα οποία είναι ανήλικα, στα παιδιά για τα οποία είναι υπεύθυνοι οι γονείς να τα φροντίζουν, να τα προσέχουν, να τα προστατεύουν, να τα κανακεύουν και. Τα λέω να τα κανακεύουν, ενώ να φροντίζουν τις ανάγκες τους. Γιατί έχει κανάκεμα και κανάκεμα. Είναι υποχρεωμένοι οι γονείς να αναθρέψουν τα παιδιά τους και να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους και να κάνουν ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι τους για να δώσουν μια αγωγή και μια ψυχική και πνευματική αγωγή σε αυτά τα παιδιά. Επειδή όμως τα παιδιά που γεννάμε ή τα παιδιά που υιοθετούμε δεν είναι όπως τα φανταζόμαστε. Δηλαδή, όσοι έχετε πάνω από 2 παιδιά. 2 παιδιά και πάνω, πάνω από 1 παιδί, όσοι έχετε 2 παιδιά, 3 παιδιά, 4, 5, θα ξέρετε και θα μου πείτε ότι δεν είναι το ένα παιδί ίδιο με το άλλο. Το κάθε παιδί που γεννιέται, το κάθε παιδί που έρχεται στον κόσμο, φέρνει τη δική του προσωπικότητα, το δικό του χαρακτήρα, τη δικιά του ψυχοσύνθεση. Το ένα μας παιδί μπορεί να είναι πολύ φιλότιμο, το άλλο μας παιδί μπορεί να είναι αφιλότιμο, το ένα μας παιδί μπορεί να έχει τρομερή ενσυναίσθηση, το άλλο να είναι ανέστητο κλπ. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε στο 100% πώς θα εξελιχθούν τα παιδιά μας. Μπορούμε όμως, μετά που θα έχουμε ολοκληρώσει την ανατροφή τους, μπορούμε όμως με αγάπη και διακριτικότητα να τους δώσουμε και κάποια μαθήματα. Και αν αυτά τα μαθήματα σημαίνει να τους πούμε όχι, ναι, να τους πούμε όχι. Και αν αυτά τα μαθήματα σημαίνει να βάλουμε όρια και να πούμε αυτού του είδους τη συμπεριφορά δεν την ανέχουμε, ναι, να το κάνουμε. Και αυτή είναι πράξη αγάπης. Θυμάστε, πάλι με έχουν πιάσει ιστορίες του κατηχητικού σήμερα. Θυμάμαι μια ιστορία που λέγαμε στο κατηχητικό, ότι λέει είχε έναν τύπο τον οποίο τον κρέμαζα γιατί ήταν δολοφόνος, ήταν εγκληματίας. Και του είπαν: έχεις μια τελευταία επιθυμία προτού σε κρεμάσουμε? Και λέει: θέλω να μιλήσω στη μητέρα μου. Κάλεσαν τη μητέρα του εκεί που τον είχαν έτοιμο για να τον κρεμάσουν. Δεν είναι ιστορία αυτή, είναι μύθος, δεν νομίζω να είναι πραγματικότητα. Και αυτός έσκυψε και λέει: έλα να σου πω κάτι στα αυτή. Και στρέφει η μητέρα του ταυτί προς το γιο της και αυτός της δαγκώνει το αυτί και της το κόβει. Και της λέει: εσύ φταίς τώρα που ήρθα στην κρεμάλα, γιατί την πρώτη φορά που έκλεψα 2 αυγά τα έκανες ομελέτα, όταν έκλεψα 1 κότα την έκανες σούπα και ποτέ δεν μου είπες γιέ μου δεν είναι σωστό να κλέβεις, δεν είναι σωστό να κακοποιείς τους άλλους ανθρώπους και τώρα αυτή τη στιγμή θα κρεμαστώ και θα πεθάνω και για τα εγκλήματα που έχω κάνει. Αυτή είναι η ιστορία κατηχητικού, δεν λέω ότι όντως έχει συμβεί. Όμως η αλήθεια είναι ότι εμείς οι γονείς οφείλουμε να βάζουμε όρια στα παιδιά μας και οφείλουμε να τους δίνουμε παραδείγματα για το πώς οι πράξεις τους έχουν συνέπειες. Οπότε όταν στα ίδια σου τα παιδιά είσαι υποχρεωμένος ως σωστός γονέας, επειδή τους αγαπάς, επειδή αγαπάς τα παιδιά σου και επειδή αγαπάς και τον εαυτό σου να τα οριοθετήσεις, πόσο μάλλον όταν χρειάζεται αυτό να το κάνεις σε ανθρώπους με τους οποίους δεν έχεις σχέσεις αίματος, δεν έχεις δεσμούς αίματος. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι φίλοι σου ή υπήρξαν φίλοι σου ή τους θεώρησες φίλους σου ή κάποιοι άνθρωποι που έτυχε να συνεργάζεσαι στον ίδιο χώρο ή έτυχε να συναντηθεί ζωή σας ή κάποιοι άνθρωποι που έτυχε να ερωτευτείτε και να κάνετε μια ερωτική σχέση η οποία τελείωσε ή έφτασε σε ένα σημείο που δεν είναι καλή ιδέα να συνεχιστεί άλλο, πόσο μάλλον δεν πρέπει να λυπάσαι και δεν πρέπει να βάζεις την επίκληση στο συναίσθημα μπροστά και να σκέφτεσαι αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο, αλλά επειδή τον αγαπώ θα πρέπει να τον αφήσω να αλώνει τη ζωή μου. Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς θα πείτε ούτε δεύτερη ευκαιρία δεν πρέπει να δίνουμε. Κάποιοι άλλοι θα πείτε ας δώσουμε 2 ευκαιρίες, ας δώσουμε 3 ευκαιρίες. Πότε καταλαβαίνουμε ότι σκηνή ήταν και κόπηκε και τελείωσε? Όταν το νιώσουμε ότι ο άλλος ο άνθρωπος με τη συμπεριφορά του, με τις παραλήψεις του,
Με τις πράξεις που έχει κάνει, μας έχει φτάσει στο απροχώρητο. Όταν φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν αντέχουμε άλλο, όταν σκεφτόμαστε κάποιον άνθρωπο και όταν το σκεφτόμαστε αναστενάζουμε βαθιά, όταν το σκεφτόμαστε μας πλακώνει μια πλάκα στο στήθος, όταν το σκεφτόμαστε έχουμε ένα σωρό αρνητικές αναμνήσεις να σκεφτούμε από έναν άνθρωπο. Και οι τοξικοί άνθρωποι μπορεί να είναι χαμογελαστοί, μπορεί να έρχονται φέροντες δώρα, μπορεί να μας φέρνουν δώρα, μπορεί να είναι υποχρεωτικοί, μπορεί να λένε συνέχεια ότι μας αγαπάνε, μπορεί να λένε ότι είμαστε ο καλύτερος τους φίλος, ότι είμαστε οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή τους. Να τα λένε αυτά στα λόγια, αλλά οι πράξεις τους και η ενέργεια τους στη ζωή μας είναι πολύ κουραστική. Εκείνος ο φίλος που όταν μας παίρνει στο τηλέφωνο δεν θέλουμε να το απαντήσουμε. Εκείνος ο άνθρωπος που όταν μιλάμε μαζί του αποκτάμε πονοκέφαλο. Εκείνος ο άνθρωπος που νιώθουμε συνέχεια ότι μας κάνει να νιώθουμε άσχημα. Μας προκαλεί τύψεις, μας κάνει να τον λυπόμαστε. Έχει χειριστικότητα. Τον έχουμε πιάσει επανειλημμένως να μας λέει ψέματα. Έχει αποδειχθεί ότι είναι πρόσωπο το οποίο δεν είναι άξιο της εμπιστοσύνης μας. Όταν μας αποδείξει ο άλλος με τις πράξεις του και με το πώς μας κάνει να νιώθουμε ότι μας κάνει κακό, οφείλουμε με κίνητρο την αγάπη προς τον εαυτό μας να τον αποκόψουμε από τη ζωή μας. Υπάρχουν λάθη και υπάρχουν λαθάκια. Λαθάκι, μικρό λάθος, είναι να κάνεις κάτι εκ παραδρομής και όταν το καταλάβεις ότι έχεις κάνει λάθος, να πας να ζητήσεις από μόνος σου συγγνώμη. Και να είσαι διατεθειμένος να δεχθείς και τις συνέπειες του λάθους σου και να πεις ναι, αν δεν θέλετε να με κάνετε παρέα από εδώ και μπρος, το καταλαβαίνω. Λάθη, ασυγχώρητα, είναι όταν επανειλημμένος προδίδεις την εμπιστοσύνη του άλλου, όταν επανειλημμένος λειτουργείς με βάση το προσωπικό σου συμφέρον, το εγωκεντρικό σου συμφέρον, το ναρκισσιστικό σου συμφέρον. Και προσπαθείς να εκμεταλλευτείς τους άλλους συναισθηματικά και ψυχικά όταν χειρίζεσαι τους άλλους ανθρώπους και όταν βιαστείς, όταν αποκαλυφθείς, όχι γιατί από μόνος σου έχεις καταλάβει το λάθος σου και ζήτησες συγγνώμη, όταν βιαστείς τη φάκα, τότε να επικαλείσαι το συνέστημα και να λες «Μα εγώ σ' αγαπώ πάρα πολύ και σε παρακαλώ συγχώρεσέ με». Ναι, μα εσύ λες πως μ' αγαπάς πάρα πολύ. Εγώ γνωρίζω πως δεν μ' αγαπάς καθόλου. Και δεν είναι πράξη αγάπης να σε συγχωρήσω. Πράξη αγάπης είναι να μην σε συγχωρήσω, γιατί έτσι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να καταλάβεις ότι ο γυαλός δεν είναι στραβός, αλλά εσύ στραβά αρμενίζεις. Αν σε συγχωρέσω και για τέταρτη και για πέμπτη και για έκτη και για έβδομη φορά, θα σε βοηθήσω ή θα σε σπρώξω με αυτόν τον τρόπο στο να συνεχίσεις να ζεις χωρίς συνέστηση της κατάστασής σου. Δεν θα σε σπρώξω με τίποτα στο να ζητήσεις βοήθεια ουσιαστική για τον εαυτό σου, γιατί το έχουμε δει και αυτό πολλές φορές και ένας από τους λόγους που έκλεισα το γραφείο είναι και αυτός, ότι αρκετές φορές τοξικοί άνθρωποι, αδιάγνωστοι άνθρωποι πάνε στο ψυχολόγο όχι για να ζητήσουν βοήθεια για τον εαυτό τους, όχι για να διορθώσουν τα δικά τους τα ελλείμματα ή τα δικά τους τα λάθη ή για να βελτιωθούν ήδη, αλλά πάνε στο ψυχολόγο για να πάρουν συμβουλές για το πώς να χειριστούν τους άλλους ανθρώπους ή πάνε στο ψυχολόγο και μάλιστα αλλάζουν και πολλούς ψυχολόγους μέχρι να βρουν ένα ψυχολόγο που να του πούν «Έχεις δίκιο, είσαι σωστός, εσύ είσαι ο καλύτερος φίλος, ο άλλος δεν είναι καλός φίλος». Να τους βρουν μια διάγνωση για το φίλο τους οι ψυχολόγοι που δεν τον έχουν δει καν και να τους πούν «Ξέρεις, αυτός για τον οποίο μου μιλάς είναι έτσι». Εγώ δεν τα θέλω αυτά τα πράγματα και δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του και αν ο ίδιος έχει θέματα που τον δυσκολεύουν στη ζωή του, να πάει στο ψυχολόγο και να πει «Έχω θέματα». Να πάει στο ψυχολόγο και να πει «Απογοητεύω συνέχεια τους ανθρώπους δίπλα μου. Προδίδω τους ανθρώπους δίπλα μου. Χρησιμοποιώ τους ανθρώπους. Είμαι χειριστικός. Βοήθησέ με να πάψουνε με έτσι. Βοήθησέ με να οριμάσω συναισθηματικά και πνευματικά. Όχι βοήθησέ με να βρεθώ πως έχω δίκιο». Αυτά. Και επειδή πολλές φορές μου έχει τύχει να πάει κάποιος και να πει στο σπίτι του «Α, μου είπε η Θέκλα ότι εσύ έχεις πρόβλημα», που εγώ να μην έχω πει καν κάτι τέτοιο. Να βάλει ο πελάτης του ψυχολόγου λόγια στο στόμα του ψυχολόγου προκειμένου χειριστικά να επιτύχει το σκοπό του. Μην πιστεύετε όταν σας φέρνουν πεσκέσια και φυρμάνια για τάχα μου διαγνώσεις που έχει κάνει κάποιος ψυχολόγος για εσάς που δεν σας έχει δει, που δεν έχει συνομιλήσει μαζί σας και ο οποίος αντί να ασχοληθεί με το τι συμβαίνει στον πελάτη του, να δίνει διαγνώσεις για ανθρώπους που δεν γνωρίζει. Ο καλός ο ψυχολόγος και ο σωστός ο ψυχολόγος
όταν κάποιος πάει στο γραφείο του και ζητήσει βοήθεια, θα του πει «έλα να δούμε τι συμβαίνει με σένα». Έλα να δούμε τι πάει χ με σένα. Έλα να δούμε τι κάνεις εσύ λάθος και ας τους άλλους. Οι άλλοι ας λειτουργούν όπως λειτουργούν. Αυτό λέμε πολλές φορές και στις επιστολές. Μπορείς στις επιστολές να σχολιάζουμε εδώ στα vlogs τη συμπεριφορά κάποιου όπως περιγράφεται από αυτό που στέλνει την επιστολή. Όμως λέμε πολύ, λέω σε κάθε vlog σχεδόν, και αν δεν το λέω εννοείται, ότι ό,τι λέω, το λέω ανώνυμα, το λέω χωρίς βεβαιότητα, λέω ίσως να συμβαίνει αυτό. Μπορεί να συμβαίνει το άλλο και η έμφαση πάντοτε δίνεται στο πώς αυτός που στέλνει την επιστολή, στο πώς αυτός που έχει το ερώτημα μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του. Όχι στο πώς να καταδικάσουμε τους άλλους ή πώς να τους διαγνώσουμε, γιατί μπορούμε να διαγνώσουμε κάποιον που δεν τον ξέρουμε και δεν τον γνωρίζουμε. Άρα υπάρχουν λάθη και λαθάκια όντως. Τα λαθάκια όταν ο άλλος έχει συνέστηση του λάθους του και αναλαμβάνει την ευθύνη του λάθους του, τα συγχωρούμε, εάν θέλουμε βεβαίως. Τα λάθη όμως τα επαναλαμβάνουμε, να δεν τα συγχωρούμε, γιατί δεν είναι πράξη αγάπης. Είναι πράξη έλλειψης αγάπης να συγχωρείς επαναλαμβανόμενα σοβαρά λάθη. Την αγάπη μου να έχετε όλοι, φιλιά.